Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι μια συνέχεια του προηγούμενου που έκανα σχετικά με τα βιβλία. Ασχολούμαι με το gaming εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη περισσότερα χρόνια ασχολούμαι με τα βιβλία. Φυσικό ήταν εφόσον άρχισα να παίζω διάφορα παιχνίδια, να μπαίνω στον χώρο του gaming από μικρό βέβαια και μεγαλώντα, κυρίω από τα φοιτητικά μου χρόνια και μετά έγινε η μεγαλύτερη μου τριβή με το χώρο. Άρχισα να ασχολούμαι και με τα βιβλία τα οποία αφορούν το gaming. Τα βιβλία που αφορούν τα παιχνίδια και όχι μόνο. Αν μπορούσα να χαρακτηρίσω τρει κατηγορίε για τα συγκεκριμένα βιβλία, θα είναι η εξή: Η μία θα είναι τα Strategy Guides. Είναι ένα χώρο που εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αγγίξει πάρα πολύ, ίσω γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση τόσο πολύ. Μέσω καταστημάτων, αλυσίδων κυρίω καταστημάτων, μπορούμε να βρούμε βιβλία, αλλά ο μεγαλύτερο όγκο γίνεται μέσω εισαγωγών από Amazon και από άλλα καταστήματα από το εξωτερικό. Τα Strategy Guides. Μάλλον θα σα παρουσιάσω πρώτα λίγο τι κατηγορίε και μετά θα ασχοληθώ με την καθημερινή ξεχωριστά. Πρώτο είναι τα Strategy Guides, αν μπορούσα να βάλω μια κατηγορία. Με Μέπειτα είναι τα Lore Books, τα βιβλία που ασχολούνται με το Lore και τη διάθεση τη ιστορία του κάθε παιχνιδιού. Και έπειτα θα μπορούσα να βάλω τα γενικού περιεχομένου βιβλία, όπω είναι στη βιβλία στατιστικών, βιβλία με διάφορε συλλογέ, βιβλία αφιερώματα πάνω στο gaming και σε κάποια παιχνίδια συγκεκριμένα. Πάνω κάτω εκεί πέρα θα κυμανθούμε. Το πρώτο κομμάτι είναι τα strategy guides. Ξαναλέω εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τόση εμπειρία όσο στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με κάθε παιχνίδι που βγαίνει, υπάρχει και το αντίστοιχο strategy guide. Το strategy guide είναι ένα βιβλίο στο οποίο, ή οδηγό στρατηγική, στο οποίο υπάρχουν μέσα πληροφορίε για το πώ είναι δομημένο το παιχνίδι, πληροφορίε για το πώ μπορεί να κινηθεί άντα στο χάρτη για του χαρακτήρε, αλλά και πληροφορίε οι οποίε σου λένε πώ θα βρει κάποια συγκεκριμένα μυστικά αν θες να το πάρει 100, 100%. Συγκεκριμένα εδώ πίσω βλέπετε τη συλλογή μου με Strategy Guides όπω είναι το Fallout 76 το οποίο είναι και σφραγισμένο ακόμη, το Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Uncharted 4, God of War το οποίο με βοήθησε να κάνω Platinum το παιχνίδι. Έχουμε Call of Duty, Alan Wake, Witcher, έχουμε αρκετά Strategy Guides, έχουμε Diablo 2 το οποίο είναι και στα ελληνικά και έχουμε και World of Warcraft. Υπάρχουν άπειρα ανάλογα με το κάθε παιχνίδι που μπορεί να βρει. Τα περισσότερα τα έφερα από το εξωτερικό μέσω Amazon. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά. Συμφέρει περισσότερο να τα φέρει από το εξωτερικό. Μια και εδώ στην Ελλάδα, όσο υπάρχουν, η πλειοψηφία του είναι και αυτή στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι χρήσιμα και επίση όσα είναι του. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Prima Games, αν δεν κάνω λάθο τον τίτλο. Στην οποία εκτό του ότι έχει το Strategy Guides, επίση υπάρχει και εδώ πίσω το Strategy Guides που έχω ανοίξει για το. Assassin's Creed Odyssey, υπάρχει ξαναλέω μια εταιρεία η οποία ονομάζεται Prima Games, η οποία βγάζει την πλειοψηφία αυτών των strategy guides. Υπάρχουν και άλλα όπως είναι το Red, Red, Red Dead Redemption, το οποίο έχει βγει από άλλη εταιρεία και κάποια άλλα από αυτά. Η Prima λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να το βάλεις και στο tablet, δηλαδή μπορείς να έχεις το strategy guide και στο tablet, το οποίο είναι πολύ βολικό, έχεις το κινητό, με αποτέλεσμα εσύ να το σου δίνει και κωδικό μαζί, δηλαδή αγοράζεις το βιβλίο και σου δίνει και ένα κωδικό που το περνάς μέσα αρκετά χρήσιμο, ειδικά αν δεν θε να κουβαλάς όλο το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι κάποια αυτά δεν είναι καλέ εκτυπώσει, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο βολικό όσο στο τάμπλετ. Ανοίγει το τάμπλετ, έχει το παιχνίδι από δίπλα, βλέπει το χάρτη και κινείσαι. Γιατί να το κάνει αυτό, Γιατί το Strategy Guides συμπληρώνει το παιχνίδι. Εάν θε να έχει το 100% τη εμπειρία του παιχνιδιού, ασχολείσαι με αυτό, σου δείχνει κάποια μυστικά. Είναι πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του και προχωράς. Έπειτα πάμε στα lore books. Lore books είναι όπως έχω αγοράσει για το Elder Scrolls, η σειρά Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion, online, έχουν διάφορα όμορφα βιβλία, τα οποία συμπληρώνουν το lore book. Τα έχω εδώ στο πλάι, τα οποία είναι μέσα σε κασετίνες, είναι πιο ακριβά αυτά, υπάρχουν κι άλλα λίγο πιο φθηνά, αλλά σε γενικές γραμμές τα lore books ανάλογα με τα μεγάλα παιχνίδια, κυρίως τα μεγάλα παιχνίδια όπως είναι τα RPG, τα οποία έχουν μεγαλύτερη ιστορία, Συνοδεύονται από κάποιο lore book. Π.χ. ένα από αυτά είναι και το Alan Wake, το οποίο από τη μία είναι survival guide, αλλά έχει μέσα και διάφορες πληροφορίες που συμπληρώνουν την ιστορία σε διάφορες, σε, σε διάφορα κομμάτια. Είναι αρκετά όμορφα, είναι πιο ακριβά συνήθω και είναι λίγο πιο ωραία διακονισμένα. Κάποια από αυτά είναι σκέτα βιβλία, κάποια έχουν εικόνες. Νομίζω τα καλύτερα από όλα είναι όσα έχουν να κάνουν με το... Με το με τον κόσμο του Skyrim, του Elder Scrolls γενικά και είναι αρκετά όμορφα και αρκετά καλά διακοσμημένα. Και έπειτα έχουμε τα βιβλία, τα οποία βιβλία συνοδεύουν διάφορες συλλεκτικές, π.χ. για παράδειγμα κάποια artwork, εδώ στο πλάι έχουμε διάφορα artwork από το Witcher, από... έχουμε κάποια comic από το Assassin's Creed, έχουμε κάποια άλλα ε, βιβλία σχετικά με άλλα παιχνίδια. Υπάρχουν επίσης βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με record Guinness, έχουμε Όλα αυτά τα βάζω σε μια κατηγορία μαζί γιατί προσφέρουν ένα εξτράστο παιχνίδι. Είναι ιδιαίτερα ακριβά κάποια από αυτά. Κάποια είναι φθηνά, ανάλογα πώ θα τα βρει. Σε γενικέ γραμμέ, τα βιβλία συμπληρώνουν πολύ όμορφα ένα παιχνίδι. Σα συνιστώ, εάν θέλετε να ρίξετε μια ματιά να δείτε πώ λειτουργεί ένα παιχνίδι, να δείτε κάποια πράγματα τα οποία σα ξεφεύγουν. Προσωπικά μου έχουν ξεφύγει πολλά πράγματα, ειδικά σε παιχνίδια που παίζω και δεν τα παρατηρώ. Π.χ. στο Alan Wake έκανα το πέρασμά μου το πρώτο από το παιχνίδι και δεν κατάλαβα πολλά πράγματα τα οποία μετά διαβάζοντα το βιβλίο συμπλήρωσα τα κενά μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο για όσου ασχολείστε. Είναι ένα ωραίο κομμάτι για τη συλλογή του καθενό. Μπορείτε να ψάξετε σε site του εξωτερικού. Εδώ στην Ελλάδα τσεκάρετε τα στο Scrooge ή μεγάλα καταστήματα. Αλυσίδε δεν κάνω διαφήμιση και δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι τέτοιο. Γενικά, το διάβασμα, τα βιβλία μαζί με το gaming συνδυάζονται πάρα πολύ όμορφα και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αν θέλετε την πλήρη εμπειρία, την εμπειρία η οποία θα σα βοηθήσει να καταλάβετε λίγο καλύτερα κάποια από τα παιχνίδια που παίζετε, μια και τα περισσότερα όταν τα παίζει, έχει στο νου σου λίγο στο gameplay και χάνει κομμάτια του κόσμου, σα συνιστώ να ασχοληθείτε λίγο. Προσωπικά αγαπάω τα lore books ιδιαίτερα και τα strategy guides. Τα art books, τα συμπληρωματικά είναι απλά ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο σου δίνει ένα συνοπτικό. Οπότε, αν θέλετε να ασχοληθείτε, ρίξτε μια ματιά. Και ποιο είπε ότι το gaming και το διάβασμα δεν πάνε μαζί. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό. Είπα να τα καλύψω λίγο στα γρήγορα μεν. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόταν ένα τέτοιο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.